Ο παππούς μας έχει Αλτσχάιμερ. Τον τελευταίο καιρό έχει κολλήσει στην ιδέα ότι όταν ξυπνήσει το πρωί έχει να πάει στο σχολείο. Σηκώνεται και φωνάζει. «Πού είναι η σάκα μου?» Το ανθολόγιο μου. Το κονδύλι μου. Γυρίζει μέσα στο σπίτι αναστατωμένος και κάθε φορά που πέφτει πάνω στη γιαγιά μου, την μαλώνει. «Ακόμα δεν φόρεσες την ποδιά σου?» «Γρήγορα, θα χτυπήσει το κουδούνι!» «Ο δάσκαλος είναι αυστηρός!» Ο γιατρός μας παρότρινε να του κάνουμε συχνές αναφορές σχετικές με τις διαφορές του τότε σχολείου και του σήμερα. Το σχολείο του τότε. Το σχολείο του σήμερα. Στο σχολείο του χθες, οι μαθητές φορούσαν ποδιές, ενώ σήμερα ο καθένας μπορεί να ντυθεί όπως θέλει και όπως νομίζει ότι του ταιριάζει. Εντάξει, όχι και τελείως όπως θέλει, αλλά σίγουρα δεν χρειάζεται να είναι όλοι οι ίδιοι. Και όταν λέμε ίδιοι, στο σχολείο του χθες υπήρχαν μόνο αγόρια. Ή μόνο κορίτσια.
τα σχολεία είναι μεικτά. Εξέλιξη. Όχι για όλους. Βέβαια, πρόοδος σημειώνεται και στις σχέσεις δασκάλου και μαθητή. Ούψ, και κάποιες παράπλευρες απώλειες. Στο σχολείο του χθες υπήρχε ο μπαμπούλας με τις συχνές εμφανίσεις του και τις αυστηρές ποινές του. Τη θέση του πήρε ο σχολικός σύμβουλος, πιο επίκης, πιο συμβουλευτικός και πιο απόν. Πολλά πράγματα άλλαξαν από τότε μέχρι τώρα. Για κάποια πράγματα όμως, όπως λέει και ο σοφός λαός, άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Όχι αυτός ο Μανολιός. Τι απέγινε ο παππούς. Αποφύτησε. Βοήθησε η κορνίζα που κρεμάσαμε πάνω από το κρεβάτι του. Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, να πηγαίνω στο σχολείο, να μαθαίνω γράμματα, γράμματα σπουδάματα, του Θεού τα πράγματα, του Θεού τα πράγματα. Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, να πηγαίνω στο σχολείο, να μαθαίνω γράμματα, γράμματα σπουδάματα.